Ξέφυγαν οι τιμές της βενζίνης με τους οδηγούς να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά αναλίτρο, της κατοστάρας στα 2 ευρώ και 38 λεπτά αναλίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά αναλίτρο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομός Καβάλας ανήκει στις 10 περιοχές με την ακριβότερη βενζίνη, με την τιμή να κυμαίνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά αναλίτρο. Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα τι παίρνουμε σαν μέσο όρο. Αυτό που έχω να τονίσω ότι όταν ο νομός Καβάλας εμπεριέχει το νησί της Θάσου, που είναι ένα νησί το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε κόψει την επιδότηση του μεταφορικού, έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ όπως είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα στο 24%, αυτό επιβαρύνει και αυξάνει τις τιμές στο νησί της Θάσου. Οπότε ο μέσος όρος σίγουρα ανεβαίνει για τον νομό της Καβάλας. Αν απομονώσουμε την Καβάλα και ξεχωρίσουμε την πόλη, θα δούμε ότι είμαστε στο μέσο όρο και ίσως και πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο πανελλαδικά. Αυτό που θέλω να τονίσω επ' ευκαιρίας της συζήτησης που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δυστυχώς τα καύσιμα ανεβαίνουν με γοργούς ρυθμούς και πολύ πιθανόν θα δούμε τις επόμενες ημέρες ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στα ταμπλό των πρατηρίων. Πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει, γιατί δίνοντας 13 ευρώ στον καταναλωτή σαν επιδότηση για τη μεταφορά του, νομίζω ότι είναι αστείο το ποσό και είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν το μεταφορικό τους μέσο σε καθημερινή βάση για να πάνε στην εργασία τους. Είναι επιχειρήσεις που είναι απαραίτητη η μετακίνηση με το φορτηγό, με το γιοταχή, με ό,τι μέσο διαθέτουν. Και αυτό το πολύ υψηλό κόστος των καυσίμων επηρεάζει πάρα πολύ και την ανταγωνιστικότητα αλλά και την βιοποριστικότητα και των επιχειρήσεων και των οικογενειών. Σε όλες τις περιοχές πάντως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι τιμές των καυσίμων και ειδικότερα της βενζίνης έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με την τιμή αυτή να αυξάνεται καθημερινά. Πιο συγκεκριμένα, η ελάχιστη τιμή της βενζίνης στον ομό Καβάλας κοστολογείται στα 2 ευρώ και η μέγιστη στα 2 ευρώ και 36 λεπτά. Στον ομό Δράμας η ελάχιστη κοστολογείται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά και η μέγιστη στα 2 ευρώ και 31 λεπτά αναλίτρο. Ενώ στο νομό Ροδόπης στα 2 ευρώ και 15 λεπτά η ελάχιστη και 2 ευρώ και 32 λεπτά η μέγιστη τιμή. Βιώνουμε ιστορικά υψηλά. Στο ξεκίνημα του πολέμου μας βρήκε σε υψηλά το 1,90 και ούτε ο πιο εφάνταστος νους θα φανταζόταν ότι θα πήγαινε μέση τιμή Ελλάδος 2,26. Από εκεί και μετά έχουμε συνεχείς αυξήσεις, ειδικά στη βενζίνη. Το τελευταίο μήνα δηλαδή έχουμε 240 ευρώ τα 1000 λίτρα αύξηση ή 24 λεπτά το λίτρο μέσα σε ένα μήνα ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει πτώση των πωλήσεων, υπάρχει γκρίνια μουρμούρα, είναι δυσανάλογο ακριβό το καύσιμο για την αγοραστική μας δύναμη. Ερχόμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη στην τιμή και μπροστά από εμάς είναι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα μέτρο σύγκρισης με αυτές τις χώρες με διαφορετικούς μισθούς, συντάξεις και αγοραστική δύναμη. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση, είτε ελληνική είτε πανευρωπαϊκή, γιατί αυτό που βιώνουμε εμείς τώρα το βιώνει όλη η Ευρώπη, μπορώ να πω όλος ο πλανήτης. Από εκεί και μετά φυσικά ο καθένας κοιτάει τα τι γίνεται στο νίκο του. Πράγματα, ειδικά στις βενζίνες, φαίνεται ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εμείς σαν πρατήριο πουλάμε 2,20 και αν αγοράζαμε σήμερα, αυτή τη τιμή θα αγοράζουμε. Να καταλάβω. Θα αγοράζαμε αυτή τη στιγμή αυτή τη τιμή. Πώς θα πουλούσετε, πώς θα πουλούσετε. Για να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει. Σκεφτείτε ότι αν αύριο αγοράσουμε, τι τιμή θα αγοράσουμε και ανάλογα πόσο θα είναι η αύξηση. Αυτό θα είναι πολύ κακό και για μας, το καταλαβαίνετε, σαν επαγγελματίες πέφτει κατακόρυφα η κίνησή μας, και για τους καταναλωτές, γιατί πια θα γίνει τόσο ακριβό που δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιούν το καύσιμο. Η τιμή πλέον φλερτάρει με τα 3 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Όπως δεν ξέρουμε τι θα γίνουν. Βλέπετε, εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, κάθε μέρα ακούμε κάτι διαφορετικό και αυτά όλα τα γεγονότα επηρεάζουν τις τιμές στις χρηματιστηριακές. Το βαρέλι έφτασε στο 114 δολάρια. Το ευρώ έχει γίνει πανίσχυρο εν σχέση με το τέτοιο. Αυτό έχουν σαν αποτέλεσμα αυτό το ράλι που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Θέλουμε να πιστεύουμε πρώτα να επικρατήσει η ειρήνη.
Και αυτό θα έχει σαν αποκόλουθα όλα γενικά τα προϊόντα και σαν αποκόλουθο τα καύσιμα να αρχίζουν να πέφτουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση τελευταίες μέρες συνεχής και σε όλα τα υγρά καύσιμα. Βλέπουμε ότι η βενζίνη πάμε για τα 2,5 ευρώ στην ξηρά, για τα 3 ευρώ πλησιάζουν στα νησιά. Βέβαια και όπως είπε και ο Κώστας είναι και τα μεταφορικά που είναι πανάκριβα πλέον. Μια ταλίκα μόνο για να μπει σε μια μικρή διαδρομή σε ένα καράβι θέλει 500 ευρώ μόνο να πάει και άλλα τόσα να έρθει. Και πολύ παραπάνω στα πιο μακρινά νησιά. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν διεθνώς οι τιμές λόγω του πολέμου, ανεβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Ζητάμε συνέχεια να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να βγουν 10, 15, 20 λεπτά, αλλά προς τον παρόν δεν έχουμε επιτύχει κάτι ακόμη. Την ίδια ώρα, πολίτες μιλώντας στην κάμερα του ένα τσάνελ δηλώνουν πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις νέες τιμές και γι' αυτόν τον λόγο έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις με τα οχήματά τους. Είναι ακριβά, παιδιά. Έχετε αυτοκίνητο? Έχουμε. Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας? Όσο μπορούμε. Όσο μπορείτε. Στο σπίτι με τι θερμαίνεστε? Κλιματιστικά. Ακόμα και η τιμή της ενέργειας έχει αυξηθεί. Καλά, εντάξει, 500 από 170 και τώρα 250. Πώς βλέπετε αυτές τις τιμές, μπορείτε να τα απεξέλθετε? Προς το παρόν μπορούμε. Πανάκριβη φυσικά. Αυτοκίνητο έχετε? Εγώ δεν οδηγώ, υπάρχει αυτοκίνητο στην οικογένεια. Το μετακινείτε αρκετά ή έχετε? Περίσαμε τις μετακινήσεις γιατί δεν βγαίνει. Δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Ναι, σπίτι με τι θερμαίνεστε? Κεντρική θέρμανση. Κεντρική, με πετρέλαιο? Ναι, ναι. Εκεί έχετε περιορίσει το τι ποσότητα? Τις ώρες φυσικά, τις ώρες που καίει το καλοριφέρ. Ναι, ναι. Από τον χρόνο θα περιορίσετε πιο πολύ αν συνεχίσει με αυτά? Θα δούμε. Αν είναι φυσικά δεν βγαίνουν τα νοικοκυριά διαφορετικά. Δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται. Αυτοκίνητο έχετε? Έχω. Το μετακινείτε? Πού να το μετακινήσω? Στο σπίτι με τι θερμαίνεστε? Με πετρέλαιο. Αυτό θα το περιορίσετε από τον χρόνο? Αυτό θα το ξεχάσω με τον χρόνο. Χάλια. Χάλια. Έχετε αυτοκίνητο? Εγώ έχω σύζυγος. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα με που υψώθηκε η τιμή. Το πιο πώς παλιά ή έχετε περιορίσει μετακινήσεις? Κοιτάξτε, επειδή είμαστε συνταξιούχοι, οι μετακινήσεις μας προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε βάσει. Με τι θερμαίνεστε? Με πετρέλαιο, καλοριφέρ. Εκεί το έχετε περιορίσει? Κοιτάξτε, από το χρόνο θα το περιορίσουμε. Τώρα το κλείσαμε για την ώρα.